αυτές τις πολιτείες και τις κοινωνίες θα έπρεπε να στρέφονται στην αντιμετώπιση αυτής της βιολογικής δυσλειτουργίας. Και η αντιμετώπιση είναι πάρα πολύ απλή. Εάν επιτρέπονταν στο ιατρικό σώμα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση εξάρτησης. Το πιο σημαντικό από τα διαθέσιμα μέσα είναι ένα φάρμακο που λέγεται Ναλτρεξόνη και το οποίο έχει μια πολύ απλή λειτουργία. Κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Ναλορέξ. Είναι γνήσιος ανταγωνιστής των οπιούχων, όλων των οπιούχων και λειτουργεί με έναν πολύ απλό μηχανισμό. Καλύπτει τους υποδοχείς των οπιούχων στην επιφάνεια της μεμβράνης των νευρικών κυττάρων και ιδιαίτερα της υπόφυσης, με αποτέλεσμα η χρήση της ηρωίνης να μην παράγει τίποτα απολύτως. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει Ναλτρεξόνη, αν κάνει χρήση ηρωίνης, είτε η ηρωίνη έχει πάρει, είτε αλεύρι, είτε νερό, ένα και το αυτό. Αυτή η χρήση, που είναι πάρα πολύ απλή, γιατί το φάρμακο έχει δράσει 24 ώρων, κατά συνέπεια μπορεί κανείς να παίρνει ένα χάπι Ναλτρεξόνης για ένα μήνα και στη συνέχεια μπορεί να το μειώσει, ανεξάρτητα από το τι λέει η εταιρεία, τι λέει η δική μου κλινική και επιστημονική εμπειρία, σας μεταφέρω. Μπορεί να το μειώσει το μισό μετά τον πρώτο μήνα, αλλά σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, εάν χορηγηθεί για 18 μήνες, εξασφαλίζει στον ζωντανό οργανισμό το χρονικό περιθώριο που χρειάζεται προκειμένου να επαναλειτουργήσει ο μηχανισμός της βιοσύνθεσης των ενδογενών μορφινών πλήρως. Με άλλα λόγια, δηλαδή, μετά τον 18ο μήνα, ο οργανισμός του εξαρτημένου χρήστη παράγει ενδογενείς μορφίνες πλήρως, όπως παράγει ο οργανισμός ο δικός σας και ο δικός μου, και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία απολύτως βιολογική απέτηση για τη λήψη ηρωίνης. Και από εκεί και πέρα, μετά τον 18ο μήνα, με βάση την εξάλληψη της βιολογικής καταδίκης, βρίσκεται στη σχέση του με την ηρωίνη, στην ίδια ακριβώς σχέση που βρισκόμαστε εμείς στη σχέση μας με την ηρωίνη, με την έννοια ότι αν εγώ θέλω να κάνω χρήση ηρωίνης, μπορώ, αλλά εάν κάνω. Θα την κάνω επειδή έτσι γουστάρω και όχι επειδή είμαι βιολογικά υποχρεωμένος να πάρω ηρωίνη. Στην ίδια ακριβώς θέση βρίσκεται και ο εξαρτημένος χρήστης μετά από τους 18 μήνες. Αν θέλει να κάνει χρήση ηρωίνης, θα κάνει, αλλά δεν θα την κάνει επειδή είναι βιολογικά υποχρεωμένος, αλλά απλώς επειδή έτσι γουστάρει. Από την άποψη, αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική η στάση της πολιτείας απέναντι σε αυτό το μοναδικό μέσο. Υπάρχουν και άλλα βέβαια. Η Ναλτρεξόνη είναι διαθέσιμη στον ιατρικό κόσμο, τουλάχιστον στον έξω ελλαδικό χώρο, από το 1980. Χαρακτηριστικό από αυτήν την άποψη, τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε γραπτά μου, αλλά αν ρίξει μια ματιά κανείς σε ένα βιβλίο μου, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983, τον Αποδιοπομπέο Τράγο, και το οποίο γράφηκε το 1982, θα βρει υπεράσπιση της Ναλτρεξόνης και της Μεθαδόνης και της Μπουβρενορφίνης. Τα δίθεν καινούργια φάρμακα που μας σερβίρισαν στην δεκαετία του 1990. Δεν είναι καθόλου καινούργια, είναι πάρα πολύ παλιά. Απλώς στην Ελλάδα δεν επιτρέπονταν. Η Ναλτρεξόνη, οφείλω να σας πω, ότι είναι το μοναδικό αντιναρκωτικό που διαθέτει η ιατρική, κατά συνέπεια το μοναδικό αντίδοτο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που σε ενέσιμη μορφή που κάποιος πάθει δηλητηρίαση από ηρωίνη. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να σωθεί κάποιος που έχει πάθει δηλητηρίαση από ηρωίνη είναι να του χορηγήσουμε ενέσιμη Ναλτρεξόνη που λέγεται Ναλοξόνη. Σε 5 λεπτά περίπου είναι στο πόδι. 3 με 5 λεπτά. Λοιπόν, κυριολεκτικά λειτουργεί το φαινόμενο του Λάζαρε Δευροέξο. Και ενδομυϊκά, κάποιος που είναι σε κόμμα δεν μπορεί να το κάνει κανείς, να το δώσει από το στόμα, είναι αδύνατο. Οπότε ενδοφλεβίως είναι το καλύτερο ή ενδομυϊκά, αν δεν μπορεί ενδοφλεβίως, δεν είναι. Η ενδοφλέβια χορήγηση είναι καλύτερη, βέβαια. Αυτό το φάρμακο, λοιπόν, στην Ελλάδα απαγορεύονταν διαροπάλου μέχρι το 1996. Δηλαδή, απαγορεύονταν και η εισαγωγή του ακόμη, τη στιγμή που σε όλη την εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν με ενδιαφέρει πολιτισμένη Ευρώπη. Τι? 96. Λοιπόν, 93 ήταν η Μεθαδόνη. Ιούλιος 1993. Ναι, δεν έχει σημασία. Πότε μπήκε στην αγορά. Το η χορήγηση πρώτης αντίας είναι από το ΝΕΟΦ. Λοιπόν, μέχρι να φτάσει να βγουν τα υπουργικές αποφάσεις για να μπορούν να τη χορηγούν οι γιατροί, θέλει. Λοιπόν, το 93 ήταν η Ναλτρεξόνη από τον Ιούλιο και μετά και μάλιστα θα μιλήσουμε για αυτή. Η Μεθαδόνη. Το 96, λοιπόν, επέτρεψαν την είσοδο στην Ελλάδα.
προτιμώντας μέχρι το 1996 να πεθαίνουν οι άνθρωποι από δηλητηρίαση από ηρωίνη χωρίς να υπάρχει δυνατότητα φαρμακευτικής βοήθειας. Και ήταν πάρα πολύ απλή. Τώρα, χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη είναι το γεγονός ότι ορισμένοι γιατροί που δεν ανέχονταν το φαινόμενο και δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν άνθρωπο που πέθανε επειδή δεν είχαμε μία, να του χορηγήσουμε μία μπούλα, ανάμεσα αυτούς και ο Μιλόν, όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό, φέρναμε παράνομα δύο κουτιά να αλτρεξώνει σε ενέσιμη μορφή, Ναρκαντί λεγόταν στο γερμανόφωνο χώρο τότε, και διατρέχοντας έναν φρικαλαίο κίνδυνο. Εάν συλλαμβανόμασταν κατά την επιστροφή, θα παραπαμβόμασταν για εισαγωγή ναρκωτικών στην επικράτεια με την επιβαρυντική περίπτωση ότι γινόταν από γιατρό. Που σημαίνει κακούργημα 5-20 χρόνια φυλακή και αφαίρεση άδειας εξάρξης επαγγέλματος. Και μιλάμε για το αντίδοτο. Το 1996, προκειμένου να ξεμπερδέψουν με τις πιέσεις που ασκούνταν από πλευράς ευρωπαϊκού παράγοντα, ήμασταν η μοναδική αφρικανική χώρα της Ευρώπης που δεν επέτρεπε την αλτρεξόνη. Αναγκάστηκαν και επέτρεψαν την είσοδό της, αλλά για να μην μπορεί να χορηγηθεί από τους γιατρούς, την καθιέρωσαν άλλη ελληνική ευρεσιτεχνία ως φάρμακο το οποίο χορηγείται μόνο σε ειδικά προγράμματα. Θα τρελαθούμε για το τέλος. Λοιπόν, αυτό έγινε ύστερα από αλλεπάλληλες καταγγελίες στα ευρωπαϊκά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα πετύχει μια καταδίκη της Ελλάδας με την βοήθεια των πράσινων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προηγούμενα, στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γιατρών, στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μεθαδόνη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης κτλ. Και φυσικά εξαναγκαστήκαμε τότε, προκειμένου να χορηγούμε την αλτρεξόνη, είναι φοβερό, την κατατάξαν στα ναρκωτικά και μάλιστα τα ναρκωτικά τα χορηγούμενα, το μοναδικό αντιναρκωτικό που διαθέτει η ιατρική, τα ναρκωτικά τα χορηγούμενα με δίγραμμη συνταγή. Δηλαδή, ναρκωτικά με τα οποία χορηγείται η μορφίνη, να πούμε, καταλαβαίνετε, ή ξέρω κι εγώ το υπεθυδίνη κτλ. Λοιπόν, συνταγή που υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους. Διάφοροι λοιπόν αλαφροίσκοι ότι διανοητικά βγαίναμε σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και δηλώναμε ότι εμείς θα συνταγογραφούμε την αλτρεξόνη στη συνταγή ναρκωτικών. Και παράλληλα συνεχίσαμε τις καταγγελίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευτυχώς που υπήρχε και η Ευρώπη δηλαδή. Δεν θα γινόταν τίποτα. Ακόμη θα ήταν απαγορευμένοι. Έτσι λοιπόν το 2001 το Νοέμβριο, σε ένα νομοσχέδιο για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό των νοσοκομείων, περάσανε ένα συμπληρωματικό άρθρο με το οποίο αποχαρακτηρίζαν την αλτρεξόνη. Και η ναλτρεξόνη από εν μια νυχτή κυριολεκτικά μεταβλήθηκε από επικίνδυνο ναρκωτικό σε σωτήριο αντιναρκωτικό. Έκτοτε λοιπόν οι γιατροί έχουν στη διάθεσή τους ένα μέσο για να αντιμετωπίσουν την εξάρτηση από την ηρωίνη. Παρά τις άκρως ευφυείς κινήσεις του κυρίου Στεφανή, ο οποίος μη θέλοντας να δειχθεί δημοσίως ότι υποχώρησε κατά κράτους, ισπανική υποχώρηση δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ναλτρεξόνη, έβγαλε μια υπουργική απόφαση με βάση την οποία θα χορηγούνταν με ένα συνταγολόγιο που επάνω θα έλεγε ειδική συνταγή ανταγωνιστών. Η υπόψη ότι αυτό το συνταγολόγιο από άποψη νομικού καθεστώτος βρίσκεται στην ίδια μοίρα με το κοινό συνταγολόγιο που γράφουν οι γιατροί τα αντιβιωτικά και τις βιταμίνες. Αλλά η εξουσία ποτέ δεν μπορεί να δηλώσει ότι έκανε λάθος. Και μάλιστα η κυρία Σπυράκη σε μια τηλεοπτική εκπομπή, τότε υφυπουργός Υγείας, σε ερώτηση του κυρίου Καψή, πώς έγινε και η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα στην οποία το μοναδικό αντιναρκωτικό που διαθέτει η ιατρική κατατάχθηκε σαν ναρκωτικά, είχε το θράσος να απαντήσει εκ λάθους. Της αντέτεινα αμέσως γιατί συμμετείχα εκεί, ότι όταν μου ρώτησε ποια είναι η άποψή μου για τα λεχθέντα από την κυρία, ο Καψής, της αντέτεινα αμέσως ότι η κυρία είναι ή σχιζοφρενής, λέει ψέματα συνειδητά. Και το δικαιολόγησα βέβαια, παρά τις αντιδράσεις του Καψή για το χαρακτηρισμό, ότι η κυρία ως καθηγήτρια της φαρμακολογίας διδάσκει στους φοιτητές ότι την αλτρεξόνη είναι το μοναδικό αντιναρκωτικό που διαθέτει η ιατρική, και ως υφυπουργός υγείας υπερασπίζονταν νομοθετικές διευθετήσεις που τη χαρακτήριζαν ως ναρκωτικό. Άρα λοιπόν, κατά τη δική μου προσέγγιση, ή είχε υποστεί μια στοιχειώδη σχιζοφρενική διάσπαση, οπότε άλλα έλεγε ως υφυπουργός υγείας και άλλα ως καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ή έλεγε συνειδητά ψέματα.
Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ανέκδοτα της ιστορίας. Το σημαντικό είναι ότι από το 2001 το φάρμακο, 25 χρόνια μετά την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι στη διάθεση όλων των γιατρών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε γιατρό και είναι πάρα πολύ ευκολόχρηστο. Μπορεί στη διαδικασία της χρήσης για λόγους απεξάρτησης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο περίγυρος του ενδιαφερόμενου και η εφαρμογή αυτή, όπως με ενημέρωσε ο Χάρης Ολίτας πριν από λίγο, αυτή τη στιγμή διατίθενται περίπου 120 με 120 χιλιάδες συσκευασίες Ναλτρεξόνης, σημαίνει ότι δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα η μαύρη αγορά. Σημαντικό πλήγμα η μαύρη αγορά. Ναι. Και αυτό... δηλώνει το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί όταν η κατάσταση ήταν ακόμη υπό έλεγχο, εάν υιοθετούσαμε την ιατρική προσέγγιση του φαινομένου και όχι την δαιμονολογική που μας επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το 1980, όπου με βάση τα πορίσματα ενός που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο της Χαλκιδικής, ένα φαρμακολογικό συνέδριο, είχαμε μόλις 5 θανάτους από ηρωίνη και περίπου 2.000 εξαρτημένους. Είναι άλλο πράγμα να έχεις να χειριστείς ένα πληθυσμό 2.000 εξαρτημένων και άλλο πράγμα να έχεις να χειριστείς ένα πληθυσμό 130.000 εξαρτημένων. Βέβαια, υπάρχει ακόμη επιτάπητος και ένα ανοιχτό ζήτημα που έχει να κάνει με τη χρήση των φαρμάκων που διαθέτει η ιατρική, αλλά που ακόμη στην Ελλάδα λειτουργούν ως κρατικά μονοπόλια. Τέτοια φάρμακα είναι η μεθαδόνη, τις οποίες τις περιπέτειες, αν θέλετε, μπορούμε να τις αναλύσουμε αργότερα ή να τις αφηγηθούμε αργότερα. Και η μπουπρενορφίνη, ένα πολύτιμο φάρμακο, το οποίο δρά κατά 50% ως ανταγωνιστής των οπιούχων, εξουδετερώνει δηλαδή τα οπιούχα, και ως κατά 50% ως συναγωνιστής, δηλαδή έχει περιφερή δράση με τα οπιούχα. Άρα είναι πάρα πολύ χρήσιμο φάρμακο για την αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου του εξαρτημένου και την συντήρησή του. Βέβαια, είτε το ένα χρησιμοποιήσουμε είτε το άλλο, δηλαδή εννοώ είτε την μπουπρενορφίνη, Σούμποτεξ, είτε την μεθαδόνη, υποχρεωτικά από ένα σημείο και μετά, τη στιγμή που θελήσουμε να σταματήσουμε τα δύο φάρμακα, θα αντιμετωπίσουμε το 18μηνο, που σημαίνει ότι πάλι στο παιχνίδι παρεμβάλλεται η Ναλτρεξόνη. Έχω και πολλές αυταπάτες για το πώς εξελίσσεται η ιστορία στο βαθμό που υπάρχει το τεράστιο κέρδος που παράγεται στη μαύρη αγορά. Τα εμπόδια για την ιατρική προσέγγιση του φαινομένου και την ανάληψη της ευθύνης της διαχείρισης από το ιατρικό σώμα και όχι από τις υπηρεσίες δίωξης θα εξακολουθήσουν να παρεμβάλλονται. Το ζήτημα είναι ότι σαν κοινωνία μπορούμε να πιέσουμε στην κατεύθυνση όχι της λήψης επαναστατικών ριζοσπαστικών μέτρων, αλλά της υιοθέτησης των πρακτικών που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστική η σύγκρισή μας με μια χώρα που λειτουργήσε ως πρωτοπόρος σε αυτή την ιστορία, δηλαδή η Ολλανδία. Το παράδειγμα της ακολούθησαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες με εξαίρεση την Ελλάδα, με διάφορες παραλλαγές. Αναφέρομαι στις 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί από τότε που μπήκαν οι υπόλοιπες 10 δεν έχουμε πλήρη στοιχεία, αλλά για τις 15 που έχουμε. Είναι μια χώρα με 16 εκατομμύρια κατοίκους, έχει μόλις 19.000 εξαρτημένους. Εμείς είμαστε μια χώρα με 10 εκατομμύρια κατοίκους και 130.000 εξαρτημένους. Ο αριθμός των θανάτων είναι 23.000 εξαρτημένοι, αλλά οι 4 είναι ξένοι εκεί, οι 19.000 Ολλανδοί. Ο αριθμός των θανάτων από τη χρήση νοθευμένων προϊόντων της μαύρης αγοράς στα 16 εκατομμύρια κατοίκους είναι 29 άτομα το χρόνο. Στην Ελλάδα είναι 360. Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της χρήσης στην Ολλανδία έχει ανέβει στο 24ο έτος και ο μέσος όρος των χρηστών είναι το 40ο έτος. Εμείς έχουμε 18ο και 22ο αντίστοιχα, δηλαδή μέσο όρος έναρξης το 18ο και το μέσο όρος ηλικίας χρηστών το 22ο. Η κατανάλωση